Για χαρά, podcast αρισπή εδώ και πάλι από το φύλαθλο προς το φύλαθλο. Με σχόλια για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και μεταγραφές. Καταρχάς να καλωσορίσω όσες και όσους ακούτε για πρώτη φορά, η εκπομπή αυτή ανήκει σε όλες και όλους εμάς, τους απλούς φιλάθλους που αγαπάμε την ομάδα, που ερχόμαστε εδώ από αγάπη και απαράμιλο πάθος για την ομάδα, για να κριτικάρουμε, να σχολιάζουμε, να αναλύουμε, άφιλο κερδός, καθημερινός, χωρίς να υπολογίζουμε διακοπές, αργίες ή οτιδήποτε, σε λογικά πλαίσια, δηλαδή δεν βρίζουμε, δεν χαρακτηρίζουμε, δεν προσβάλλουμε, δεν προκαλούμε εξ αποστάσεως πίσω από μια οθόνη, διότι αυτό είναι κωτίστικο, άνανδρο, άρα εδώ πέρα προφανώς και δεν περνάει. Και το μοτίβο εδώ της εκπομπής το γνωρίζουν πολύ καλά, όσες και όσοι ακούνε ανελιπώς εδώ οι θαμώνες, τους χαιρετίζω, είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός Ελλάδος, ακόμη και από καράβια, Ελληνίδες, Έλληνες και εμείς, Ολυμπιακοί και εμείς, είτε σχολιάζουν από κάτω πολιτισμένα και έτσι συνεισφέρουν στο να γίνεται διαδραστική η φάση της εκπομπής είτε όχι, πραγματικά τις εκτιμώ και τους εκτιμώ εξίσου. Και αυτά όλα που λες που προανέφερα ισχύουν και στα τρία κανάλια αρισπή, δηλαδή σε αυτό εδώ το δεύτερο όπου ανεβαίνουν για τώρα οι εκπομπές αυτές, οι αναλυτικές, και στο τρίτο όπου γενικά περιμένουμε εκπλήξεις, λίγαν συντόμως, αλλά και φυσικά στο πρώτο κανάλι, το μητρικό, όπου και γνωριστήκαμε πριν από λίγα χρόνια και όπου εκεί σήμερα ανέβηκε εκπομπή ειδική αφιερωμένη σε πιθανή μεταγραφή καλαθοσφαιριστή που ανήκει σε ιστορική ομάδα, θα έλεγα, του NBA και γενικά είναι από τους παίχτες οι οποίοι έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον του Μπαρτζόκα λόγω του ότι το οικονομικό βολεύει. Και μιλάμε πάντα για αν αποχωρήσει ο Μακίσεκ τελικά από την ομάδα. Δηλαδή αν δεχτεί την πολύ καλή πρόταση της Μονακό. Τελικά, λοιπόν, όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα, ας ξεκινήσουμε εννοείται από το ποδόσφαιρο, Ολυμπιακό. Κοίτα, θα έλεγα ότι προσωπικά εξεπλάγιν θετικά από την παρουσία όχι μόνο του Βέλντε, αλλά και του κεντρικού αμυντικού Μπιανκόν, ο οποίος μαζί με τον Πιρόλα ήταν τρομεροί στις τοποθετήσεις, πραγματικά, και σε έχει δείξει ο Μπιανκόν ότι είναι σταθής και ότι γενικά, για παράδειγμα, διώχνει την μπάλα όπου-όπου και πάλι. Στον αγώνα με τη Ρώμα δεν το έκανε αυτό και λόγω της ασφυκτικής πίεσης που ασκήσαμε ψηλά δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλο να κάνει φάσεις πολλές και είδες και ο Αμπάτε αλλά και ο Ντερόση, οι δύο προπονητές, δηλαδή της Τερνάνα και της Ρώμα αντίστοιχα, με παραδέχτηκαν, μεγάλη υπόθεση. Είπαν τα καλύτερα βεβαίως. Και χωρίς Καμπί, Στάμενι, Τσέσε, Γκαρθία και Πέσε, Όρτα και Ποντένσε, για τους οποίους Πορτογάλους περιμένουμε νέα εντός της εβδομάδας που μπαίνει τώρα. Από ό,τι λένε, ειδικά για τον Όρτα. Όμως αυτό μην το δώσουμε κόμπο, το τονίζω. Απλά περιμένουμε και ελπίζουμε. Από εκεί και πέρα, είδες τι είπε και ο προπονητής, δεν κοιτάει, λέει, ηλικίες και καλά κάνει, διότι αυτό που μετρά είναι το γεγονός ότι τα παιδιά αυτά, οι κάτω των 19, είναι πρωταθλητές Ευρώπης. Άρα λοιπόν ήδη στα φιλικά έχουν δείξει ότι μπορούν να σταθούν σε υψηλό επίπεδο. Όμως, εάν λέμε τώρα χτύπα ξύλο κοπεί κάποιος, θα πρέπει οπωσδήποτε να πάει κάπως δανεικός. Και θα προτιμούσαμε φυσικά το εξωτερικό, λόγω τεχνογνωσίας, νοοτροπίας. Πάρε παράδειγμα το Τζιμίκα, ξεκάθαρα. Άρα λοιπόν, όχι Ελλάδα. Σε κάτι πανσεραϊκούς και ιστορίες, μόνο το σεβασμό για τις Σέρες. Που πάντως δεν ανέφερε αυτή την ομάδα τυχαία, εννοείται, διότι για παράδειγμα ακόμη και ο Σαπουτζής κατέληξε εκεί. Ο γιος του Παλεμάχου, έτσι, που ήταν στις δικές μας ακαδημίες και τον ανεβάσαμε, ακολούθησε και αυτός το δρόμο του Κουτσογούλα, πανσεραϊκό, στο φίλο του ΠΑΟΚ. Καταλαβές, πάμε παρακάτω. Όσον αφορά τον εικονιζόμενο, το Βέλντε, θα έλεγα ότι από τώρα φάνηκε το πόσο φιλόδοξος είναι και αυτό εμάς μας βολεύει, μας συμφέρει, είναι χαρμόσυνο νέο, διότι θα τα δώσει όλα και ήδη νιώθει όμορφα, ήδη νιώθει καλά στην ομάδα μας. Αυτό είναι και θέμα χαρακτήρα, είδες, γρήγορη προσαρμογή και σε κάτι δηλώσεις είχε αφήσει να εννοηθεί το ότι βλέπει τον Ολυμπιακό ως πολύ καλή επιλογή, σαν να μας λέει με άλλα λόγια ότι μας βλέπει ως σκαλοπάτι. Εντάξει, ό,τι είναι, αρκεί να παίζει καλά, να προσφέρει και μετά ας οικονομήσει ο ίδιος και ο Μαρινάκης.
ουδής αναντικατάστατος. Βέβαια, είναι νωρίς ακόμα για να πούμε τέτοια πράγματα. Ο ΕΣΕ πάντως είναι και αυτός μια τέτοια περίπτωση, μεταπόλησης δηλαδή, και ο οποίος ΕΣΕ παίρνει από ό,τι μαθαίνουμε 3 μερούλες άδεια για να ξεκουραστεί. Θα μου πεις τώρα σιγά την ξεκούραση, του έχει φύγει το καφάσι. Αλλά και ο Ολυμπιακός είπε έτσι, η διοίκηση, δεν γινόταν να του κόψει τα φτερά, να μην τον άφηνε δηλαδή να πάει η Εθνική Αργεντινής. Αυτοί εκεί κάτω έχουν και τρέλα για το ποδόσφαιρο, μεγαλύτερη και από τη δική μας παίζει. Άρα λοιπόν δεν γινόταν να του κόψουν εκεί το δρόμο, όπως έκαναν με τον Στάμενιτς, τον οποίο και περιμένουμε τώρα εντός της εβδομάδας, μπας και κάνει προπόνηση κανονικά με τους υπολείπους, και τον δούμε έστω και λίγο αγωνιζόμενο απέναντι στην ομάδα του, την Nottingham Forest. Ναι, εκεί ανήκει. Με αυτούς που λες την Πέμπτη παίζουμε 9 η ώρα στο Καραϊσκάκη. Όταν και θα προβάρουμε την εμφάνιση την κλασική, τα ερυθρόλευκα, οι χοντρές ρίγες. Αλλά και περιμένουμε την επαιτειακή 10 Μαρτίου, έτσι, του 25, για έναν και μόνο αγώνα. Μακάρι πραγματικά αυτή η εμφάνιση να μοιάζει με εκείνη του 1925. Καρμπών. Κατά τα άλλα, οι άλλοι, στα ίδια πάνω κάτω με την περσινή, την προπέρσινη. Γενικά τα τελευταία χρόνια μοιάζουν εμφανίσεις της γερμανικής εταιρείας αυτής ένδυσης και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, με το κόκκινο χρώμα να κυριαρχεί, γενικά πάντως ό,τι μα ό,τι και να φοράει ο Ολυμπιακός μας, εμάς δεν μας νοιάζει και πολύ, εννοείται. Το ίδιο ισχύει και για τα πρόσωπα, η εθνικότητά τους, το θρήσκευμα γενικά. Διότι εμείς εστιάζουμε στην ποιότητα, στο αν ο άλλος προσφέρει ή όχι. Πολύ απλά θέλουμε το εξής, τον Ολυμπιακό μας καλύτερο από πέρυσι. Δηλαδή να μην είμαστε ξανά του ύψους και του βάθους, να είμαστε κυρίως του ύψους. Εντάξει, κοίτα, δεν γίνεται να κερδίσουμε 50 παιχνίδια στη σειρά, αλλά ένα πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, αίτητο το θέλω. Εδώ και χρόνια. Διακαώς. Το οποίο πρωτάθλημα ξεκινά σε 2 εβδομάδες, έτσι. Με τον Μπέο, πάνω στο Βόλο. Από εκεί και πέρα, Γκαρθία, φθινόπωρο, και βλέπουμε. Και αν δηλαδή. Ενώ και ο Καμπί δεν πρόκειται να παίξει ούτε με την Nottingham Forest, αλλά ούτε φυσικά και με τους Κύπριους. Με έναν Άρη, εκεί λεμεσού. Το Σάββατο που μας έρχεται, 8:30. Στο Αλφαμέγκα Στέριαμ εκεί. Και όπως είπαμε, έτσι προηγεί το αγώνα της Πέμπτης, με τα αδέρφια όπως λέει χαρακτηριστικά και αυτή η ομάδα η ίδια, λόγω Μαρινάκη, η Nottingham Forest. 9 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Είδες πάντως ο Μεντιλή παράφησε και μια μέρα λόγω του ταξιδιού προς Κύπρο. Βέβαια, αεροπορικός. Θα πει κανείς για την απόσταση, αλλά έτσι και το είχε κάνει καπάκι Παρασκευή, ή ξέρω εγώ Παρασκευή και Σάββατο, θα χρειαζόταν. Το βράδυ και τα ξημερώματα μετά τη λήξη του αγώνα με τους Άγγλους να ταξιδέψουν οι παίχτες. Αυτό θα ήταν βάναυσο, έτσι. Δεν γινότανε. Άρα στην ουσία και πάλι καπάκι ο αγώνας, ο φιλικός. Ξεκινώντας με θεωρητικά δύσκολο αντίπαλο τον πρώτο αγώνα και μετά τον δεύτερο με ευκολότερο. Αντί για Τερνάνα Ρώμα, δηλαδή εύκολη-δύσκολη. Α, και τώρα που αναφέρω τη Ρώμα, να πω ότι συναντήσαν εκεί οι παίχτες μας το Σολμπάκεν, ο οποίος ούτε καν έπαιξε, από ό,τι θυμάμαι. Το ξέρουμε και μόνο που αναφέρω το όνομά του εκνευρίζομαι. Στο λέω δηλαδή μπέσα. Και μ' άρεσε επίσης που ο Ρόντινεϊ εξυμνεί δεξιά και αριστερά το Τζικίνιο. Και έτσι είναι, έχει δίκιο. Ο παίχτης αυτός είναι εκπληκτικός, αθόρυβος, τρέχει ασταμάτητα. Κι όμως δεν έχει την προβολή που το αξίζει. Έτσι που λες, να πω για το Βέλντε, είδες και σουτάρει και γυρνάει πίσω να βοηθάει και σου παίρνει κεφαλιές λόγω ύψους. Θα πει κανείς τώρα κεφαλιές έχει πάρει ακόμη και ο Ποντένσε με το Βαλμπουενά, οι οποίοι και είναι 1,20 ύψος και πάλι είναι σημαντικό και αυτό το στοιχείο στο παιχνίδι. Α, και τώρα που αναφέρω το Βαλμπουενά, κάτι ακούμε για Καλυθέα, η οποία όμως Καλυθέα, πρόσεξε, ανακοίνωσε και επίσημα το γεγονός ότι θα έχει ως έδρα τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, πρόσεξε. Άρα λοιπόν Βαλμπουενά, μια χαρά, πήγαινε εκεί. Εξάλλου έχουμε παίξει κατά το παρελθόν εκεί. Σωστά, σωστά. Το φιλικό με τη Σάντος, εκεί δεν το δώσαμε, μπράβο. Ευρωπαϊκό που σήκωσα στη ΣΑΕΚ. Γι' αυτό λοιπόν δεν κάνουμε διακρίσεις. Και μην ξεχάσω να πω τώρα που ανέφερα και το Τζικίνιο, ότι φέτος άλλαξε φανέλα, αριθμό. Ενώ το Γενάρη είχε πάρει το 6, τώρα το άλλαξε, το έκανε 22, διότι αυτός ο αριθμός λέει είναι σημαδιακός για εκείνον. Εντάξει, δικαίωμά του, αρκεί το να παίζει καλά. Που αυτό το 22
Τον πρόλαβε πέρυσι και το είχε πάρει ο Γιόβετιτς. Υπενθυμίζω. Από την άλλη, για τον Αποστολόπουλο δεν έχει αποφασίσει ακόμη ο Μεντιλίμπαρ. Για το αν δηλαδή θα παραμείνει ως δεύτερος ή αν θα κοιτάξουμε άλλο παίχτη. Όπως και δεν έχει αποφασίσει για το αν θα κοιτάξουμε να φέρουμε κεντρικό αμυντικό, αλλά και εξτρέμ ή δεκάρι, ξέρω εγώ, εκτός από τον Μποντένσε. Αυτά όμως έχουμε χρόνο να τα δούμε, να τα λέμε μέχρι τέλος Αυγούστου. Τώρα να πω για τον Μπιέλ, ενώ ξεκίνησε καλά, όπως είπα και χτες, με τη Ρώμα, μετά τα έκανε θάλασσα, έτσι. Μιλάμε για τελειώματα, Παναγία βόηθα. Και που λένε γενικά ότι ο Γιάρεμτσουκ θυμίζει είτε το Χασάν είτε τον Τικίνιο, είτε και κάτι ανάμεσα σε αυτούς τους δύο. Κοίταξε να δεις, εγώ θα πω ότι θέλω ο Γιάρεμτσουκ να είναι ο Γιάρεμτσουκ. Δηλαδή, καλύτερός τους, μακάρι. Αν όχι, φυσικά και θα δεχτεί την κριτική, μαζί και ο προπονητής, ο οποίος τον επέλεξε. Και τελικά αγοράστηκε με 3,5 εκατομμύρια και όχι με 5, ήτανε ψέματα αυτά που λέγανε οι δημοσιογράφοι. Ναι, τώρα ήταν πολλά για παίχτη ο οποίος είχε παραγωνιστεί στην Bridge. Ενώ και ο Μπάκουλας, ο οποίος και αυτός δεσπόζει στο χώρο του κέντρου, θυμίζει το Σιώπη, αλλά σε καλύτερη έκδοση. Που ο Σιώπης δεν είναι και ότι να είναι, είπαμε, είχε αδυναμίες, αλλά έπαιξε Τουρκία, τώρα πήγε Αγγλία, διεθνής παίχτης, έτσι. Κατά τα άλλα, έκανε κρούση Εσπανιόλ για τον Μπιέλ, αλλά και φυσικά για τον Βέζο, ο οποίος υπάρχει ακόμα στον Ολυμπιακό. Προπονείται εδώ μόνος του, με κάτι αντρούτσους και κάτι έτσι. Κοίταξε, λεφτά δεν έχεις εσύ, μωρή Εσπανιόλ. Άρα πώς θα γίνει, δυστυχώς. Με στραγάλια θα τον επάρεις. Και τον έναν και τον άλλον. Λοιπόν, τα παιδιά τα μικρά θα τα δείξει το κανάλι το συνδρομητικό, το γνωστό. Λογικά, με Φλαμέγκο, διυπηρωτικό, εντάξει, στο Μαρακανά. Όχι όπου να είναι. Μιλάμε για ιστορική γηπεδάρα. Όσο για Φορτούνη βλέπεις, τραβάει διάφορα. Λόγω γραφειοκρατίας στη Σαουδική Αραβία. Γι' αυτό και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από την Αλκαλίτζ. Εντάξει, αυτό τώρα δεν αφορά τον Ολυμπιακό μας. Εμάς μας αφορά το γεγονός ότι όποιος μα όποιος και να παίζει, μιλάμε, η ομάδα έχει την ίδια ακριβώς φιλοσοφία. Την ίδια προσέγγιση στο παιχνίδι της. Και αυτό είναι κάτι θετικό. Αυτό σημαίνει ότι ο προπονητής δουλεύει καλά την ομάδα, τους παίχτες. Αν πω και σε κάτι παοκτζίδες που μου λένε ότι χαίρονται, ότι συμφωνώ μαζί τους και εγώ στη θέση τους θα χαιρόμουν για το ότι έφυγε ο Σαμάτα. Ναι, σου λέω, μιλάμε για μεγάλο παλτό. Ενώ στον Παναθηναϊκό κοιτάνε επιθετικό Γκαμπονέζο, ένα Μπουπεντζά, ο οποίος πρόσεξε, έπαιζε Τουρκία με επιτυχία, Χατάισπορ, η οποία τότε τον είχε πουλήσει και απέκτησε τον Ελκαμπή, τον δικό μας τώρα, που όμως εκεί στην Τουρκία απέτυχε και κατέληξε ως ελεύθερος Αραβία, στον κόλπο, τον Περσικό. Και από εκεί έμεινε ελεύθερος και τον τζίμπησε ο Κορδόν και μας βγήκε. Εντάξει, κοίτα, έκανε και λάθη ο Κορδόν με Φρέιρε και ιστορίες, Σόλμπακεν, αλλά με Έσε, ξέρω εγώ, και Καμπή κυρίως μια χαρά. Ορτέγκα έχω πει, δεν με τρελαίνει, τι να κάνω. Γούστα είναι αυτά. Δεν του έχω εμπιστοσύνη, ξεκάθαρα. Θυμίζει δηλαδή Ουσεϊνουμπά, δηλαδή του ύψους και του βάθους. Τώρα να πω για την Ολυμπιάδα, κοίταξε, η Σερβία που λένε ορισμένοι εδώ στην Ελλάδα ότι και καλά όσα αδέρφια υποτίθεται έπαιξαν για την Ελλάδα, τίποτα, φρύδια, διότι σε αυτούς τους έπαιξαν, διότι ήθελαν να αποφύγουν δυσκολότερο αντίπαλο, προφανώς, απέναντι σε ένα Νότιο Σουδάν το οποίο είναι για λύπηση πραγματικά, που δεν έχουν πόσιμο νερό στη χώρα τους, με τόσα πετρέλαια, που τα λεφτά τα τρώνε, ξέρω εγώ, μια ντουζίνα άτομα. Και είναι και πρικισμένη, πρόσεξε, μια φυλή εκεί που λέγεται Ντίνκα, είναι πραγματικά κατά μέσο όρο οι ψηλότεροι άνθρωποι του κόσμου. Και δεν έχουν ούτε ένα γήπεδο κλειστό, ούτε ένα, όλα στην Ήπεθρο. Πώς παίζαμε πιτσιρικάδες στα σχολεία, μπράβο. Λοιπόν, χάρη στην απειρία αυτών των ανθρώπων, προκρίθηκε η Ελλάδα στους 8 και αντιμετωπίζει την ομάδα της Γερμανίας. Ξέρουμε ότι πρέπει να αφοπλίσουμε τον Dennis Schröder. Έτσι περίπου προφέρεται, όχι Schröder. Τέλος πάντων, καταπληκτικός παίκτης, κινητήριος μοχλός, NBA, με συμπαραστάτες, τα αδέρφια εκεί, Wagner, και έναν Obst, ο οποίος είναι τριποντάκια στο κερατά. Μακάρι πάντως η Ελλάδα να βρει τρόπο αυτούς να τους αφοπλίσει και να τους κερδίσουμε για να έχω προσωπικά τελικό Ελλάδα-Αμερική και όχι Γερμανία-Αμερική. Χρυσό και ασημένιο, η μεγαλύτερη χαρά για μένα.
Λοιπόν, τα άλλα ζευγάρια, Αμερική-Βραζιλία, είπαμε Γερμανία-Ελλάδα, Καναδάς-Γαλλία και Σερβία-Αυστραλία. Και εφόσον η Ελλάδα αποκλείσει τους Γερμανούς, θα αντιμετωπίσει ή Καναδά ή Γαλλία. Όπως το βλέπω, Καναδά, λογικά. Και σε έχει έδρα η Γαλλία. Πάντως, η Γαλλία έχει ψηλούς που δεν έχει ο Καναδάς. Άρα με το δέσουμε και αυτό κόμπο. Όλα γίνονται, υπάρχει βέβαια και η διαιτησία. Λοιπόν, από την άλλη λογική λέει Αμερική-Σερβία. Ναι, αφού η Αυστραλία έχασε και από την Ελλάδα, θα χάσει λογικά και από τη Σερβία. Έτσι πιστεύω εγώ. Μπορεί πάντως να πέσω και έξω. Μακάρι κιόλας μη σου πω. Γούστανε αυτά, προτιμώ Αυστραλία. Άλλος θα πει Σερβία, δικαίωμά του. Εγώ δεν κοιτάω θρησκεύματα και τέτοια. Κι ας είμαι έτσι, χι όμικρον. Πάμε στα σχόλια. Εννοείται να πάμε, να ακουστείτε, να γίνει διαδραστική η φάση της εκπομπής και να ξεκινήσω εννοείται από το Δημήτρη το Χριστοδουλέα. Ο οποίος λέει ότι έπεσε κάτω από τα γέλια όταν σούτερ ο Μπιέλ και έστειλε την μπάλα εκτός γηπέδου. Άντε ντε. Και πάλι μέτριο τον είδε. Αν εξαιρέσεις την παλιά στο 75, την εξαιρετική, σύμφωνη. Κατά τα άλλα έχασε πολλές μονομαχίες, κακά κοντρολαρίσματα της μπάλας, έκανε συνέχεια φάουλς, όντως. Και είναι γενικά πολύ βαρύς. Πάντως γενικά η ομάδα λέει κάνει πολλά σκληρά μαρκαρίσματα, συμφωνώ. Όταν πιέζουμε ψηλά και τα μικρά και όλα στα παιδιά. Άρα λοιπόν σε επίσημο θα έχουμε θέματα με τις κάρτες. Δηλαδή με άλλα λόγια θα είχαμε φάει κόκκινη με τη Ρώμα. Ισχύει αυτό μετά. Κώστας Καλίνικος. Του άρεσε ο Ολυμπιακός με τη Ρώμα. Ο Βέλντε μπορεί να κάνει τη διαφορά λέει. Φάνηκε αυτό με 1,5 παιχνίδι, με γυμνό μάτι. Καλός λέει ο Κοστούλας, ο Μπάκουλας. Μπιανκόν με Πιρόλα μαζί, δίδυμο. Τσικίνιο βεβαίως. Ακόμη λέει και ο Μπιέλ προσπαθούσε. Ναι, σύμφωνοι προσπαθούσε. Όμως αυτό για Ολυμπιακό πιστεύω ότι δεν αρκεί. Μετά, λέει πως η ομάδα μας έχει γίνει σκληροτράχυλη και αυτό είναι μεγάλο κέρδος. Άντε να επιστρέψει και ο Ποντένσε, να ανέβουμε επίπεδο. Επόμενο σχόλιο. Χάρης Γιάννος ή Γιάννος. Στα λατινικά είναι, δεν γνωρίζω. Λέει γενικά είδε καλά στοιχεία, πολύ καλά στην ομάδα μας. Μ' ακούει κάθε μέρα, ναυτικός είναι, ταξιδεύει. Ορίστε, δεν λέω τυχαία πάντοτε στην αρχή των εκπομπών, στην εισαγωγή. Για άτομα τα οποία είναι σε καράβια. Το εκτιμώ ιδιαίτερα, είμαι η παρέα του λέει, και εν υπομονή για την επόμενη εκπομπή. Να τι εδώ είναι. Και θα έρθει και η επόμενη αύριο μετά. Στέλλα Στυλιανή. Με ευχαριστεί πολύ για την ενημέρωση. Να με καλά λέει πάντα και εσύ το ίδιο. Τρομερός ο Βέλντε λέει, τα έκανε όλα τέλεια. Εντάξει, το τέλειο δεν υπάρχει, αλλά ήταν πολύ καλός, ναι. Για αρχή, πάρα πολύ καλός θα έλεγα. Κατά τα άλλα. Συμφωνεί μαζί μου ότι η Ρώμα δεν ήταν καλή. Καλά, αυτό το προκαλέσαμε και εμείς, αλλά και η ίδια που δεν είναι καλή φέτος. Ο Ντιμπάλα ξεχώρισε, εντάξει, και δεν νομίζω τον καλύτερο τους παίχτη να τον επουλήσουν, να τον δώσουνε. Άσε που παίρνει πολλά. Καντάρια μπάλας όμως, έτσι. Και λέει η Ρώμα να φροντίσει να αλλάξει. Καλά, ας κάνει ό,τι θέλει αυτή. Της άρεσε και ο Μπάκουλας, ήταν πολύ καλός, ενώ ο Μπιέλ λέει έστειλε την μπάλα εκτός γηπέδου. Δεν κάνει τη διαφορά, δεν κάνει Ολυμπιακό. Άντε, ντε, πέστα. Ενώ Τσικίνιο λέει ήταν μια χαρά όπως και ο Κοστούλας. Επόμενο σχόλιο, Νικόλαος Κελαϊδίτης. Και το Βέλντε μου λέει τον εικονιζόμενο, η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Άρα λοιπόν θα είναι η αποκάλυψη φετινή για το θρύλο μας. Μετά ο Γιάρας ή Γιαράς Βασίλειος μου λέει με Τσιμίκα, Χούμελς αλλά και την μπάλα σηκώνουμε Europa, μαζί σου είμαι. Ουτοπικό σενάριο αλλά όσο ζούμε ελπίζουμε. Επόμενο σχόλιο. Θάνος. Και λεπούρι Βέλντε, θα μας δώσει πολλά, αν τελικά επιστρέψει και ο Ποντένσε, θα έχουμε πολύ δυνατή επίθεση. Ο Δε Μπιέλ να συνεχίσει να προσπαθεί λέει. Και σιγά σιγά ελπίζει να ανέβει. Είναι και ο μοναδικός λέει αριστεροπόδαρος που έχουμε μπροστά. Αυτό ισχύει. Και είδαμε το Βέλντε να είναι καλύτερος αριστερά, όπως και ο Ποντένσε. Τι να πω. Μετά ο Ρεντ Λέμεν. Του άρεσαν οι Βέλντε μουζακί της Μπάκουλας. Να δούμε λέει και τα φιλικά με Forest αλλά και Λεμεσό. Τον φοβίζει το γεγονός όμως ότι ίσως τώρα να πούμε ότι είμαστε καλά, να χαλαρώσουμε και τελικά να μην αποκτήσουμε Όρτα και Ποντένσε. Μην κάνουμε λέει αυτό το λάθος. Μετά ο Γεώργιος, ο Μαβίδης. Ο Μπιέλ λέει θα μπορούσε να προσφέρει πολλά περισσότερα αγωνιζόμενος ως έξω αριστερά. Αριστερό εξτρέμ δηλαδή. Εντάξει, λες επειδή έχει το πόδι του αριστερό. Κλασικά, ο Ισπανός όμως ο προπονητής βλέπεις θέλει παίχτες κυρίως μα ανάποδο πόδι. Αν δεν παίξει λέει εκεί δρόμο. Μετά, George Stephanatos, Connecticut, USA. Good show, μου λέει, μου το άρεσε εκπομπή, ευχαριστώ. Μετά και ο Pete Spanos από Florida, USA.
Γούστα ρεβέλντε και παιδιά κάτω των 19, μπάκουλα ξέρω εγώ οχτάρι λέει. Καλά, αυτός παίζει και εξάρι αμαλάχη, ας είναι κοντός. Ευχαριστεί πολύ το Μεντιλίμπαρ, του λέει «Muchas gracias». Ναι και κάτω εσείς μιλάτε ισπανικά πολλά, ανεβαίνω από την Κούβα, πολύ. Τα ξέρω, άσε. Θέλει και επιστροφή Ποντένσε Τσιμίκα. Για να σηκώσουμε το Europa, λέει, το 25. Λοιπόν, αυτά για τώρα, τα υπόλοιπα κλασικά, αύριο, ώρα Ελλάδος, δηλαδή 6 με 7 τα απόγευμα. Πάλι με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, τα σχόλια. Δημοσιογράφοι δεν είμαστε, το τονίζουμε. Και εφόσον γουστάραμε τη φάση, πατάμε like, κάνουμε εγγραφή, σχολιάζουμε, αλλά και κοινοποιούμε. Αλλά και να μην ξεχάσουμε, εφόσον κάνουμε εγγραφή, να πατήσουμε καμπανάκι για να λαμβάνουμε ειδοποιήσεις για όσα θα ανεβαίνουν καθημερινώς αφιλοκερδώς. Ναι, μην το ψάχνουμε και χανόμαστε. Ευχαριστώ για όλα, επίσης, super chats και φυσικά τα μέλη χρειάζονται. Η εκπομπή είναι του λαού, του κόσμου, καθαρά. Δεν έχουμε αφεντικά τίποτα. Λοιπόν και πάλι ευχαριστώ για στήριξη, ακρόαση, συμμετοχή εκ των προτέρων και χαιρετώ, ζήτω Ολυμπιακός!